Βασίλικη, μιλούθη. Welcome back. Ας ξεκινήσουμε με την απόφασή σου να επιστρέψεις ενεργά και να λάβεις μέρος στο πανευρωπαϊκό. Θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν μια τρέλα. Όμως υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και το θεώρησα πολύ μεγάλο κίνητρο το να, ως μαμά με δύο παιδιά, να μπορέσω να ξαναμπω στην ενεργοδράση αγωνιστικά, να έχω στόχο μεγάλους αγώνες, την Ολυμπιάδα, αν θέλεις. Και πολύ ήθελα να περάσω αυτό ένα δυνατό μήνυμα ότι οι μαμάδες δεν πρέπει να τα παρατάνε. Όταν πήγα στον αγώνα και έφτασα να ακούσω το όνομά μου, να αγωνιστώ, να σηκώσω το χέρι και έβλεπα τη δοκό μπροστά μου, ήταν σαν να πάγωσε ο χρόνος και λέω: αποκλείεται να το ζω αυτό. Τα παιδιά μου ήταν σκερκίδες, η μαμά μου, η μαμά του Λευτέρη. Ήταν υπέροχο, ναι. Θα συνεχίσεις? Φυσικά. Τι, τσάμπα ξεκίνησα. Θα προσπαθήσω να κερδίσω την πρόκρισή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες από μια σειρά παγκοσμίων κυπέλλων. Oh, she's gone. Oh my goodness. Gosh, that really was unfortunate. Βασιλική, έχεις περάσει και δύσκολους αγώνες που ενώ είχες φτάσει στην πηγή, τελευταία στιγμή για κάποιο λόγο δεν ήπιες νερό. Η δοκός είναι ένα άθλημα το οποίο είναι λίγο κορώνα γράμματα. Όποια μείνει πάνω, αυτή κερδίζει. Εγώ συνήθως για να μπω στον τελικό έμενα πάνω, στον τελικό κάτι γινόταν το άγχος μου πιθανότατα και έπεφτα. Στο Ρίο άλλαξα όλη μου τη ζωή. Πήγα στη Θεσσαλονίκη να κάνω προπόνηση, έμενα 8 μήνες μόνη μου, ήμουν όλη μέρα για αυτό το σκοπό, για να πω ότι θα πάω στην τελευταία μου Ολυμπιάδα και θα καταφέρω να κάνω αυτό που δεν έκανα στις προηγούμενες. Και ενώ όλα ήταν θετικά, έφτασε η ώρα του αγώνα και πήγα στον αγώνα, έκανα ένα πρόγραμμα και σε μια εύκολη άσκηση για μένα, έπεσε. Δεν μπορώ να σου πω πόση απογοήτευση ήταν αυτή για μένα. Όταν φτάνεις σε ένα σημείο να περιμένουν όλοι ότι πας να κερδίσεις μετάλλιο και εσύ απανωτά ίσως δεν το φέρνεις, αναρωτιέσαι με τον εαυτό σου και χάνεις την αυτοπεποίθησή σου και αυτό είναι το χειρότερο. Χρειάστηκες ποτέ ψυχολογική στήριξη? Όταν ήμουν πιο μικρή, οικονομικά δεν μπορούσα να το στηρίξω. Μετά, ενώ εγώ ήθελα, είχα ακούσει και αυτό από προπονητές ότι γιατί, τι είσαι τρελή για να πας σε ψυχολόγο? Κι όμως αυτό το άσχημο, όταν πλέον πήρα τη Βασιλική στα χέρια μου, ναι, φυσικά, φυσικά έχω στήριξη από ψυχολόγο. Για σένα, ποια μπορεί να ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που είχες να διαχειριστείς με ένα προπονητή? Νομίζω η εφηβεία μου ήταν η πιο δύσκολη φάση. Ξέρεις, αλλάζει το σώμα μας, παχαίνουμε, είναι η φάση της αντίδρασης. Εκεί είχα ερχόμουν σε ρήξη με τους προπονητές μου. Είχες αυτή την αγωνία με το φαγητό? Ναι, ναι, είχα πάντα την αγωνία με το φαγητό και από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου. Γι' αυτό και στο γυμναστήριο μου απαγορεύω τη σιγαριά. Ζυγιζόσουν κάθε μέρα? Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν έπινα νερό για να πάω να ζυγιστώ. Πολλά, πολλά λάθη. Μπορεί να σε έπαιρνε και από κάτω αν έβλεπες κάποια γραμμάρια παραπάνω? Βέβαια. Έτσι ήταν η κατάσταση τότε. Ξεσπάσματα είχες? Όταν σου απαγορεύουν κάτι, το κάνεις κρυφά. Μόλις πήγαινα να πάρω κάτι από το περίπτερο για τον μπαμπά μου και τη μαμά μου, μέχρι να ανέβω πάνω είχα φάει ένα κουρασάν, ας πούμε. Σας έχει πιάσει ποτέ προπονήτρια με πράγματα στην τσάντα? Θυμάμαι κάποια στιγμή, πηγαίναμε σαν έναν αγώνα, δεν θυμάμαι, αλλά είχαμε πάρει ένα τζουρέκι και είχαμε μαζευτεί στις τουαλέτες στα αεροδρόμια να τα φάμε και ξαφνικά μπαίνει μέσα η προπονήτρια και μας βλέπει να τρώμε στις τουαλέτες. Μη σου πω τι κάνανε οι άνθρωποι που μας βλέπαν να τρώμε στις τουαλέτες. Λέγανε τι πάθανε αυτά και τρώνε στην τουαλέτα. Αλλά ξέρεις, το να μπει η προπονήτρια και να σε πιάσει τα πράσα, κάνεις. Αποκλείεται. Εντάξει, ήταν αστείο, τώρα τα γυρίσαμε. Τι είπατε, δεν είναι αυτό που νομίζεις? Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τώρα, στο μεγάλωμα των κοριτσιών σας, πιστεύεις ότι ο πρωταθλητισμός έχει συμβάλει σε κάποιους τομείς της δικής σου συμπεριφοράς? Και στη δική μου και στον μπαμπά τους. Εμείς έχουμε μία υποσυνείδητη πειθαρχία, οπότε και τα παιδιά μας είναι πολύ προγραμματισμένα, χωρίς να είναι καταπιεσμένα, θεωρώ. Όταν ήρθε το πρώτο παιδάκι, θυμάσαι τις πρώτες μέρες? Είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πολύ ο ύπνος. Για το πρώτο διάστημα που έχεις αυτό το ανά δύο ώρες, τρεις ώρες την καλύτερη, το να ξυπνάς, να θυλάζεις, να κάνεις. Υπήρχε μια ένταση σε μένα, δηλαδή δεν ήμουν και στα καλύτερά μου. Δεν έχω βάλει κιλά ακόμα, έχω βάλει 1,5 κιλό.
Γιατί... Δύο. Σχεδόν. Ένα τρίτο παιδάκι είναι στη σκέψη σας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου. Θα σε πάω αρκετά χρόνια πίσω. Εσείς ήσασταν με το Λευτέρη ζευγάρι, ενώ κανείς από όλους εμάς δεν το γνώριζε. Εσείς το μάθατε ότι είμαστε μαζί το 16 όταν έγινε Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης, ναι. Πώς ένιωσες όταν ξαφνικά είδες τον εαυτό σου, ξέρεις, παντού να φιγουράρει ότι... Δεν μου άρεσε. Κοιτάξτε ποια είναι η κοπέλα του Λευτέρη. Τι κι αν ήμουνα κι εγώ αθλήτρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι ανακοινώθηκε. Είναι λίγο περίεργα τα μέσα. Γενικότερα έχουμε φάει αρκετές σφαλιάρες. Αλλά ναι, ήμασταν αρκετά χρόνια μαζί. Και πολλές φορές, εξαιτίας αυτής της δημοσιότητας, τσακωθήκαμε. Σε διεκδίκησε ο Λευτέρης. 6 μήνες με διεκδικούσε. Σε πληροφορώ, ο κύριος Πετρούνιας. 6 μήνες, αυτό μου λέει και τώρα. Αχ, τι μου έκανες. Αξιζόμουσε. Έτσι το λέω. Κοίτα, μια παιδιά έχουμε. 20 push-ups κάθε μία ώρα, εντάξει. Πάμε, μέτρα. Τι κάνετε, κύριε. Όπως λέμε, χαζομπαμπάς είναι ο Λευτέρης, χαζονανός είναι ο Χρήστος. Ναι, έρχεται, είναι πολύ τυπικός νονός. Είναι πολύ καλός και παίζει πάρα πολύ με τα παιδιά και τα δύο κορίτσια τον φωνάζουν νονό. Είναι πολύ καλός.